Με μεγάλη τιμή, βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια, βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης για να τιμήσουμε όλοι μαζί τους πεσόντες ήρωες και να διατηρήσουμε ζωντανή και ακέραιη τη συλλογική μνήμη της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Μιας μάχης που έλαβε χώρα πριν από 83 χρόνια και αποτελεί μέχρι και σήμερα μια από τις πιο ηρωικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μιας μάχης σύμβολο της ανδρείας, της αντίστασης και της αδούλωτης ψυχής του κρητικού λαού. Μιας μάχης σημείο αναφοράς για τον ηρωισμό, την παλικαριά, τον πόνο και την ανθρώπινη αντοχή. Η μάχη της Κρήτης, μια συλλογική θυσία με απόλυτα αλτρουιστικά χαρακτηριστικά, έμελε να γίνει φάρος και πηξίδα για τους υποδουλωμένους Έλληνες, αλλά και τους υποδουλωμένους λαούς της Ευρώπης. Στις 20 Μαΐου του 1941, ο ουρανός της Κρήτης σκοτίνιασε από τα γερμανικά αεροπλάνα που μετέφεραν τις δυνάμεις των αλεξιπτωτιστών. Οι κριτικοί, αν και λιγότεροι και εφοδιασμένοι με πενιχρά μέσα, έδειξαν απίστευτη γενναιότητα και αντίσταση. Με την αποφασιστικότητα και το αδάμαστο πνεύμα τους, οι κριτικοί και οι σύμμαχοί τους κατάφεραν να καθυστερήσουν την προέλευση των γερμανικών δυνάμεων, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Διαψεύδοντας τις προβλέψεις που ήθελαν την κατάληψη της Κρήτης να είναι μια εύκολη υπόθεση, να είναι μια γρήγορη νίκη για τις ναζιστικές δυνάμεις, η μάχη της Κρήτης διήρκησε 10 ολόκληρες ημέρες και έληξε με βαριές απώλειες. 6.800 νεκροί και 200 καταρρύψεις αεροσκαφών. Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι συνέβαλε στην καθυστέρηση της έναρξης της επιχείρησης κατά της Σοβιετικής Ένωσης και οδήγησε στην αρχή του τέλους του ναζισμού.